Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν κάτι που είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Εμείς λέμε ότι η πολιτεία με την πολιτική της ενισχύει το ρατσισμό. Δεν λέμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι ρατσιστική. Λέμε ότι όταν άξονας της πολιτείας, της πολιτικής της πολιτείας είναι, ας πούμε, είναι πολιτικές όπως ο Ξένιος Δίας και το να κρατάει, ενδεικτικά το λέω, τους μετανάστες στα κέντρα κράτησης πέραν του 18 μήνου επαόριστον, αυτό είναι ρατσιστική πολιτική. Η πολιτεία λοιπόν κάνει ρατσιστική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο ως ευκαιρία, αντιμετώπισε αυτό το νομοσχέδιο ως ευκαιρία να δοθεί έστω και με μεγάλη καθυστέρηση ένα μήνυμα στην κοινωνία. Ότι η πολιτεία θεωρεί προτεραιότητα την καταπολέμηση του ρατσισμού. Ακριβώς αντίθετο σε αυτό που είπαμε, τη ρατσιστική πολιτική που κάνει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ψηφίσαμε παρόν επί της αρχής, παρά τα σοβαρότατα προβλήματα που έχει αυτό το νομοσχέδιο και τις σοβαρές ενστάσεις μας. Και σε μία πρόταση είπαμε, είναι ένα νομοσχέδιο που δεν καταδικάζει το ρατσιστικό έγκλημα, αλλά το ρατσιστικό λόγο. Και δεν προστατεύει τα θύματα. Έχουμε καταθέσει δική μας πρόταση νόμου από το 2013. Έχουμε καταθέσει το νόμο μας σε μορφή τροπολογιών. Δεν δεχτήκατε αυτές τις τροπολογίες επί της ουσίας. Δυστυχώς, με μόνη εξαίρεση της συμπερίληψης του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Σαν η βασική μέρημνα ήταν να ξεφορτωθούμε το ζήτημα. Να ξεφορτωθούμε το ζήτημα να κάνουμε μια αντιρατσιστική νομοθεσία επί της ουσίας και απλά να καλύψουμε την τυπική υποχρέωση της Ελλάδας να ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό που απασχόλησε περισσότερο την κυβέρνηση, όμως όπως φάνηκε, ήταν να κατευνάσει μια πλευρά της δεξιάς που ενοχλήθηκε με την εξαγγελία του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου και το είδαμε με το συνεχές πάγωμά του και ξεπάγωμά του, επί 1,5 κοντά στα 2 χρόνια. Γιατί μάλλον θεωρεί το ρατσισμό και την ομοφοβία ήδη υποπροστασία. Επιβεβαιώνοντας λοιπόν τη γραμμή Μπαλτάκου, η κυβέρνηση απέρριψε τη διεύρυνση του Συμφώνου Συμβίωσης. Ο κύριος Μπαλτάκος δίνει συνέντευξη όπου επέρετα γι' αυτό. Και ανέδειξε σε μείζον ζήτημα την ποινικοποίηση της άρνησης των γενοκτονιών. Λες και στην Ελλάδα έχει εξαπλωθεί επικίνδυνα ένα κίνημα αρνητών των γενοκτονιών των Ποντίων και Αρμενίων, που συναντιέται στη Βουλή με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, κύριο Μπαλτάκο, επιδιώκει μαζί του την ανατροπή του πολιτεύματος και στέλνει ανθρώπους στο νοσοκομείο. Μπαίνω στο άρθρο 1. Το άρθρο 1 συνιστά το πυρήνα του νομοσχεδίου, όπου έχουμε εντοπίσει δεν ορίζεται το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν σας δεσμεύει να μην το κάνετε, εσείς επιλέγετε να το αποφεύγετε. Δεν ασχολείστε με το δράστη, δεν ασχολείστε με το ρατσιστικό έγκλημα, ασχολείστε με αυτόν που προτρέπει και προκαλεί την τέλεσή του. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου όπου η βοηθός συντονίστρια του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, όπου συμμετέχει και η Πατία Αρμοστία, συμμετέχει και η Εθνική Επιτροπή η ΕΔΑ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η ΕΔΑ μάλλον, με συγχωρείτε, λέει, είπε η συντονίστρια, η βοηθός συντονίστρια, ότι εγώ δεν παίρνω θέση για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, για το απλό λόγο ότι τα περιστατικά που καταγράφω, τα εγκλήματα ρατσιστικής βίας, δεν είναι αντικείμενο του νομοσχεδίου. Αφού το νομοσχέδιο δεν καταπιάνεται με την ποινικοποίηση του ρατσιστικού εγκλήματος, αλλά του ρατσιστικού λόγου. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το νομοσχέδιο, το αντιρατσιστικό να ισχύσει, ο αντιρατσιστικός νόμος να ισχύσει, δολοφόνει όπως οι δολοφόνοι του Σαγκτζάτ Λουκμάν, οι θύτες της Μανολάδας. Ο εργοδότης που βασάνισε τον Αιγύπτιο αρτεργάτη στη Σαλαμίτα. Οι δράστες των ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον γκέι και μεταναστών και τρανσέξουαλ δεν θα είχαν πρόβλημα. Δεν
Πιάνουμε το δράστη, πιάνουμε τον υποκινητή. Δεν καθίζουμε το δράστη στο σκαμνί. Δεν ορίζουμε ρατσιστικό έγκλημα. Και είπε η βοηθός συντονίστρια του δικτύου, δεν μας αφορά, γι' αυτό δεν παίρνουμε θέση για αυτό το νομοσχέδιο. Εμάς θα μας αφήσει ακάλυπτους. Προτείναμε λοιπόν με τροπολογία να ορίζεται στο άρθρο 13 του ποινικού κώδικα το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ως κάθε αξιόπινη πράξη που διαπράτεται σε βάρος προσώπου ή ομάδα προσώπων λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, χρώματος, θρησκείας, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και αυτό να συνιστά λόγω επιβάρυνσης του εγκλήματος. Και σε ξεχωριστό άρθρο 93α του ποινικού κώδικα προτείνουμε αυτοτελή επιβαρυντική περίσταση για τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Έτσι θα ερευνάτε το ρατσιστικό χαρακτηριστικό στο πρώτο στάδιο της καταγγελίας και άσκησης της ποινικής δίωξης και όχι στην επιμέτρηση της ποινής όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Τέλος, προτείνουμε αυστηρότερες παρεπόμενες ποινές για τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, οι οποίοι καταδικάζονται για την τέλεση ρατσιστικών εγκλημάτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Περνώ στο άρθρο 2. Ο κύριος Υπουργός, εμείς είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και προβληματικό το πρόβλημα που δημιουργεί το άρθρο 2, γιατί δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ελευθερία της έκφρασης και του φρονήματος. Ουσιαστικά ποινικοποιεί την ελεύθερη έκφραση. 152 γίνανε αυτοί που υπογράψαν οι ιστορικοί, ανάμεσά τους ο Βερέμης, ο Ασδραχάς, δεν νομίζω ότι είναι λιγοστό το κύρος τους και η εμβέλειά τους. Ενδεικτικά το αναφέρω. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός διαβεβαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ποινικοποίησης της έκφρασης, αφού η άρνηση των γενοκτονιών πρέπει να συνδέεται με πράξεις που υποκινούν βία ή καλλιεργούν μίσος ή έχουν προσβλητικό χαρακτήρα. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές δεν αρκούν και είναι ρευστές και αόριστες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν σας λέγαμε για ένα θεατρικό έργο που έχει παιχθεί σε πάρα πολλές χώρες, ενός γνωστού συγγραφέα, βραβευμένου με 4 τόνι, ένα Έμι, υποτροφίες από τα ιδρύματα Rockefeller και Guggenheim, φίλο του Ντασέν, της Μελίνας Μερκούρη και του Κακογιάννη, ότι θα συλλαμβάνονταν οι ηθοποιοί που ανεβάζουν αυτό το έργο στην Ελλάδα για προσβολή θρησκεύματος, παρότι η Ιερά Σύνοδος δηλώνει ότι δεν επιδεικνύει τη δίωξή τους. Θα μας πείτε ότι δεν διαβάσαμε τα άρθρα των νόμων. Κι όμως το 2012 για το έργο Corpus Christi που παίχθηκε στο Χιτήριο, διετάχθη κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, συνελήφθησαν οι ηθοποιοί, οι συντελεστές και ακόμα και οι φροντιστές της σκηνής και το έργο κατέβηκε με την ευγενική συμβολή της Χρυσής Αυγής και του κυρίου Παναγιώταρου. Και υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα. Μη μας λέτε λοιπόν ότι υπερβάλλουμε. Και το μήνυμα που θα συμβεί θα υπάρξουν. Γιατί το λέμε, τι σχέση έχει αυτό. Λοιπόν, όταν υπάρχει, ότι υπάρχει προσβολή θρησκευτικού φρονήματος, έτσι, δεν υπάρχει αυτό, αλλά όταν αυτό, ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορεί να εκλειφθεί ως τέτοιο, άρα βλέπουμε πόσο, τι μεγάλο... Μη διακόπτεται, κύριε Τριαντάφυλλε. Μη διακόπτεται. Τι μεγάλο άνοιγμα κάνει για σωρία μηνύσεων που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Στα άρθρα 3 και 4 η διαφωνία μας είναι αντίστοιχη με αυτή των άρθρων 1 και 2, δεν θα επεκταθώ. Θετική είναι η διάταξη του άρθρου 5 που προβλέπει την αυτεπάγγελτη δίωξη των αξιόπινων πράξεων που περιγράφονται στο νομοσχέδιο και των εγκλημάτων που τελούνται συνέπεια αυτών. Επίσης, σημαντική είναι η απαλλαγή του παθόντος από τα παράβολα υπέρ του δημοσίου. Πηγαίνω στην προστασία θυμάτων. Για μας αυτό δεν είναι θέμα ούτε ανθρωπισμού, ούτε εύνοιας προς τους μετανάστες. Είναι θέμα κράτους δικαίου, βασικής λειτουργίας κράτους δικαίου και βασικής προϋπόθεσης για να λειτουργήσει ο νόμος. Χωρίς προστασία θυμάτων, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε ούτε καταγγελίες, ούτε μάρτυρες, άρα δεν έχουμε δίωξη του ρατσιστικού εγκλήματος. Γιατί κανείς μετανάστης δεν θα πάει χωρίς χαρτιά να καταγγείλει ότι είναι θύμα, αν φοβάται ότι θα κρατηθεί και θα απελαθεί. Ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε εδώ την Τρίτη και μας είπε, μας παρέπεμψε ότι υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, η γνωστή ΚΙΑ που βγήκε. Ναι, αλλά εμείς λέμε ότι δεν αρκεί η κοινή υπουργική απόφαση για δύο λόγους. Ένα, δεν προστατεύει το θύμα όταν πάει να καταγγείλει, στην πρώτη φάση δηλαδή. Άρα εκεί μπορεί να συλληφθεί. Άρα κανείς μετανάστης που θα φοβάται, που έχει τραυματιστεί με την εμπειρία του με την αστυνομία, δεν θα πάει να καταγγείλει. Και δεύτερον, εμείς θέλουμε να γίνει νόμος αυτή η οικία. Νόμος, κύριε Υπουργέ.
Γιατί αυτή η οικία αλλάζει ανά πάσα στιγμή από έναν υπουργό και μόνο. Θέλουμε το ελληνικό κράτος να έχει νόμο για την προστασία των θυμάτων, όχι οικία. Γι' αυτό εμείς ξαναυποβάλλουμε το άρθρο 19, βελτιωμένο, γιατί προβλέπουμε την προστασία θυμάτων και στο πρώτο στάδιο που θα πάει να καταγγείλει το θύμα, ότι είναι θύμα ρατσιστικής βίας. Εμείς θυμόμαστε αυτό που έγινε την περασμένη χρονιά, μάλλον το περασμένο διάστημα, όπου είχαμε τον κύριο Μπαλτάκο να πηγαίνει, έρχεται από τα πίσω έθρανα και ναι, το λέμε. Με το να μην είναι νόμος του ελληνικού κράτους η προστασία των θυμάτων, αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να δέχεται αυτό που επέβαλε ο κύριος Μπαλτάκος. Συνεχίζω, παρακαλώ αφήστε με. Σύσταση ενός ανεξάρτητου οργάνου... Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, έχετε το μη διακόπτετε. Μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Νόμο, κύριε μπορείτε να ζητήσετε το λόγο να απαντήσετε. Έχουμε κοινή υπουργική απόφαση. Το επέβαλε ο κύριος Μπαλτάκος να αποσυρθεί το άρθρο 19 ή δεν το επέβαλε. Φοβηθήκατε να το φέρετε σαν νόμο ή δεν φοβηθήκατε. Είχατε τη δυνατότητα να το φέρετε στο αντιρατσιστικό και δεν το φέρατε ή όχι. Παρακαλώ, αφήστε με να συνεχίσω. Σύσταση ενός ανεξάρτητου οργάνου. Μη διακόπτετε την ομιλήτρια. Σύσταση ενός... παρακαλώ. Προτείνουμε σύσταση ενός ανεξάρτητου οργάνου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού με σκοπό τη διερεύνηση, δίωξη και πρόληψη εγκλημάτων ρατσιστικής βίας και κρουσμάτων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο όργανο που να λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο. Ο πρώτος αρμόδιος εισαγγελέας για θέματα ρατσιστικής βίας, κύριος Ορνεράκης, δήλωνε πριν μήνες ότι δεν έχει δεχθεί καμία καταγγελία. Μετά την επίσης μέτρα για την επιμόρφωση και εξειδίκευση των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, καθώς και των αστυνομικών αρχών. Και βέβαια, ένα πλήρες νομοσχέδιο θα περιείχε και αντιρατσιστική εκπαίδευση στα σχολεία, ευαισθητοποίηση σε θέματα ομοφοβίας, τρανσοφοβίας, στήριξη των Ρωμά και των ΑΜΕΑ. Κλείνω με το σύμφωνο συμβίωσης. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, μία καταδίκη της χώρας μας. Επίκειται δεύτερη καταδίκη. Έχουμε 163 ομόφυλα ζευγάρια που κάνουν προσφυγή. Σας έχουμε πει ότι θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί θεσμικό ρατσισμό. Αποτελεί θεσμικό ρατσισμό το να δημιουργούμε ανθρώπους που να μην έχουν δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και να τους κάνουμε δεύτερης κατηγορίας και να τους αφήνουμε στο περιθώριο. Μας λέτε ότι δεν είναι συναφές του νομοσχεδίου. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Όλες οι τροπολογίες που φέρνετε είναι συναφές, είναι συναφείς τροπολογίες του νομοσχεδίου. Όλα αυτά τις τροπολογίες που φέρνετε στα πολυνομοσχέδια, τις άσχετες, είναι συναφείς νομοσχεδίων. Αυτές που φέρνετε σήμερα είναι συναφείς. Μας λέτε... Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε. Όχι, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Να... Όχι, σας παρακαλώ. Ολοκληρώ 13 λεπτά. Για ένα ακόμα λεπτό, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μας λέτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ότι θα το μελετήσετε. 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο το μελετάτε. Πόσο θα το μελετάτε? Γιατί δεν μελετάτε την αντίστοιχη εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών? Γιατί δεν μελετάτε τι έχει γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτό το θέμα? Το ΠΑΣΟΚ φέρνει και αυτό την τροπολογία, καθώς και η ΔΙΜΑΡ. Τροπολογίες καταθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα της συμπολίτευσης θέλαμε μεγαλύτερη πίεση προς αυτό το θέμα. Η μελέτη, λοιπόν... Κοιτάξτε, αυτό το θέμα δεν είναι... Όχι, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Είναι κέριο ζήτημα, γιατί ολοκληρώστε, αφορά, κυρία αφορά την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, αφορά φέρετε... το δημόσιο βίο, αφορά τη δυνατότητα των ανθρώπων... Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. ...να έχετε οικογενειακή ζωή, να κληρονομούν, να μπορούν να ζητάνε τι κάνει ο σύντροφός στην εντατική, να έχουν κοινή ασφάλιση. Ευχαριστούμε. Είναι κέριο. Πόσο χρόνο ακόμα θα το μελετάτε? Ευχαριστούμε την κυρία Κατριβάνου. Θα το φέρει, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.